Πανώσα
και αλλού στη Μητροπολή μας, αλλά έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία γιατί σε αυτόν τον τόπο κάποτε στολίστηκε με τους ιδρώτες, τους πόνους, με όλα εκείνα τα ασκητικά παλέσματα των ανθρώπων που έδωσαν την αγάπη τους για τον Χριστό. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι ο καθένας μας καταλαβαίνει πόσο μεγάλη ευλογία παίρνει όταν συμμετέχει με την καρδιά του και υποστηρίζει με τη ζέση της καρδιάς του την παρουσία του απόψε σε αυτόν εδώ τον κατανυκτικό εσπερινό και ταυτόχρονα πανηγυρικό, αλλά και αύριο με την Θεία Λειτουργία. Σκεφτόμουν πολλά πράγματα, διότι δίνουν τα Ιερά Ψάλματα και τα αναγνώσματα πολλές αφορμές για να πει κανείς έναν λόγο. Και ιδιαίτερα απόψε, που με την βοήθεια των καλών μας ψαλτών ακούσαμε αυτά τα Ιερά Άσματα, νομίζω θα ήταν σωστό να τραβήξω μία γραμμή και να απομονώσω έναν λόγο για να δώσω λίγη έμπνευση και στον εαυτό μου αφενός, αλλά και στον καθένα από εσάς που ήρθε με κατάνοιξη και ευλάβεια να παρακολουθήσει αυτή την ιερή ακολουθία. Στη μνήμη των Αγίων αυτών και Παμεγίστων Αποστόλων. Ακούσαμε στο δοξαστικό, το πρώτο εκείνο δοξαστικό, στα στοιχειρά, ένα λόγο ο οποίος θα μπορούσε να πει κανείς είναι αυτός για να μνημονεύεται. Μάλιστα. Ακούσαμε εκεί τον υμνογράφο να λέει ότι με το τριτό της αρνήσεώς σου, συγγνώμη, με το τριτό, με το ότι τρεις φορές δηλαδή ο Χριστός σε κάλεσε, ότι ο Πέτρος παρότι ήταν ο πρώτος των Αποστόλων, η κορυφή των Αποστόλων, εκείνος τον οποίον στην ομολογία του ο Χριστός είπε πάνω σε αυτήν την ομολογία θα στηρίξω την Εκκλησία μου, εκείνος ο άνθρωπος, ταυτόχρονα και άνθρωπος, έσφαλε πολύ σοβαρά, αμάρτησε ενώπιον του Θεού και όλοι θα θυμάστε την σκηνή αυτή στο Πρετόριο, όπου ενώπιον όλων που ανακρινόταν ο Χριστός, κάποιος ρώτησε, υπεδίσκει τον Πέτρο, και εσύ είστα με τα Ιησού του Ναζωραίου, και εσύ ήσουν δηλαδή μαζί με εκείνον τον Ναζωραίο. Και ο Πέτρος αρνείται με όρκο τρεις φορές την σχέση του και την ταύτισή του με τον Χριστό. Δείτε όμως, δείτε τι είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού δεν ωραιοποιεί τα πράγματα. Η Εκκλησία του Χριστού δεν κάνει γκέτο με τους ανθρώπους. Η Εκκλησία του Χριστού δεν απομακρύνει τους αμαρτωλούς, αλλά δίνει στους, τον καθένα από μας την δυνατότητα της επιστροφής και μάλιστα αυτήν την δυνατότητα που έκανε τον Πέτρο να γίνει πραγματικά ο κορυφαίος των Αποστόλων. Και έτσι μακαρίζεται ο Απόστολος Πέτρος ότι τριτή ήταν η άρνηση, τρεις φορές αρνήθηκε το Χριστό με θόρυβο και τρεις φορές ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του τον ρώτησε «Φιλείς με Πέτρε, με αγαπάς Πέτρο, πείμενε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου». Και τι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό για μας σήμερα? Διότι έρχονται πολλά συστήματα. Έρχονται κοινωνικά συστήματα, ιδεολογίες, έρχεται η αποστασιοποίηση και η αποιεροποίηση της ζωής μας, έρχονται τάσεις και εμφανίζονται τάσεις μέσα στην Εκκλησία για να καταδικάσουν και να κατηγορήσουν την Εκκλησία. Να όμως τι είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η αυλή, είναι η αυλή του Πατέρα μας, που μας καλεί όλους να παίξουμε, να πανηγυρίσουμε, να βρεθούμε μέσα της. Είναι η αγκαλιά του Πατέρα μας, που μπορεί να είμαστε αρνητές με τη ζωή μας και με τις αμαρτίες μας, αλλά όταν μετανοούμε και μιμηθούμε τον Πέτρο που έκλαψε πικρός, μπορούμε όχι απλά να γίνουμε μέλη αυτής της Εκκλησίας, αλλά δεδοξασμένα μέλη
δηλαδή τιμημένα μέλη και άγια μέλη. Και διαβάζουμε την ανάλογη ευχή, κάνουμε όμως και κόλυμβα εις τιμήν και μνήμην των Αγίων ανδρώντα και γυναικών, των ανθρώπων δηλαδή που αγίασαν και με τη ζωή τους είναι παράδειγμα και μίμηση για μας. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε μπροστά μας εδώ έναν ευπρεπισμένο δίσκο με κόλυβα εις τιμήν και μνήμη. Έτσι, να μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι για να πούμε ο Θεός να τους συγχωρήσει, αλλά για να πούμε Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, και θα διαβάσουμε την ευχή των κολύβων που πολύ ωραία επιμελήθηκε ο πατήρ Κοσμάς, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες να το πω. Έχω χρόνια να έρθω στο πανηγύρι σας, εδώ τουλάχιστον, και πάντοτε βλέπω την αγάπη με την οποία περιβάλλεται τούτο τον χώρο, την αγάπη με την οποία φέρνετε την εικόνα από τον κεντρικό ναό σε αυτήν εδώ την παλαιά μονή, την αγάπη με την οποία γενικότερα στηρίζεται αυτή την προσπάθεια και της ανακαίνησης, αλλά και γενικότερα το να στηρίξετε την Εκκλησία, στηρίζεστε και εσείς. Ευλογώ και ευχαριστώ τον Θεό, διότι πραγματικά αυτή είναι μεγάλη ευλογία, αυτή είναι η παρακαταθήκη μας. Και αν θέλετε, αυτό φοβούνται οι άνθρωποι που είναι μακράν της Εκκλησίας. Δεν είναι εχθροί μας, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού κατοικεί το Πνεύμα Του, και το Πνεύμα Του είναι Πνεύμα Ειρήνης. Και αν όλοι προσλάβουμε το Πνεύμα της ειρήνης, δεν θα κινδυνεύει κανένας. Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε λαϊσόν, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, ελπίσιμο δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείους Παναχράτου και Παναχράτου.